Τρίτη δαντά, για πάνω και τα λοιπά, υπάρχει άνθρωπος. Καρτίνα μας φτιάξει τα παιδιά Ευρωπάς. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Για το αξιονιστή τι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω και άλλα τραγούδια και έργα και του Μίκη και άλλων μεγάλων συνθετών. Και όπως καταλαβαίνετε θα σταματήσω να διερευνώ τις δυνατότητες που μου προσφέρονται. Οι διάφορες αντιδράσεις σε στενοχώρησαν καθόλου, σε πίκραναν ή πια έχεις συνηθίσει? Όχι, πια το έχω μάθει. Ακόμα και ας πούμε όταν έβλεπες τη Χρυσούλα Διαβάτη στην τηλεόραση να εκφράζει την αντίθεσή της? Ακόμα και τότε. Δεν σε πήρε από κάτω δηλαδή? Καθόλου δεν πήρε από κάτω. Ίσα-ίσα που όπως είπα και πριν, κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες μέσα μας. Είναι μια μάλλον διαστρέβλωση της ομορφιάς της ανθρώπινης φύσης, όπου όμως την κατανοώ και συμπάσχω με αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Για αυτόν που το ζει βασικά. Είσαι ο κλασικός μπαμπάς, δηλαδή αφιερώνεις χρόνο στα παιδιά. Όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά, το θέμα πάνας, μπάνιο κτλ. Ήταν μόνο δική μου δουλειά. Ήταν κάτι που πραγματικά απολάμβανα και μου άρεσε. Και το βράδυ, το ξύπνημα επίσης είναι δική μου δουλειά. Το ότι δεν προχωρήσατε, ας πούμε, ακόμα σε γάμο, είναι κάτι που ήταν επιλογή ή είναι κάτι ριζοσπαστικό εκ μέρους σας? Καθόλου, νομίζω ότι απλά δεν έχει συμβεί. Που θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, ναι, στη στιγμή. Ναι. Εγώ κρατάω παιδιά. Πολύ cool, Ότι άλλασε τα παιδιά αυτός, εγώ αυτό και κρατάω. Και το νυχτερινό ξύπνημα. Αυτό καταλάβαμε μόνο. Άρα παντοφλέρω και ο Ρουβάς. Δεν κατάλαβα άλλο.